Την καθιερωμένη Βασιλόπιτα έκοψαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Δυτικώστας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Πάσα την γήνα ξύλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας. Των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας βασίλειο ιεράτευμα. Κύριε Περιφερειάρχα, προσβλέπουμε στη συνέχιση της κατά πάντα αγαστής συνεργασίας την οποία έχουμε. Εδώ έχετε λαμπρούς ανθρώπους, συνεργάτες, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και όλα τα μέλη της Περιφερειακής Ενότητος των Σερών. Προσβλέπουμε λοιπόν σε κοινές δράσεις, εν ώψη μάλιστα και του έτους που έρχεται, που είναι μπροστά μας, το 2021, κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. Στα νάματα της οποίας επαναστάσεως, στις αρχές και στις αξίες, είναι ανάγκη όλοι μας να αναβαπτιστούμε. Ο Απόστολος Δυτικώστας έδωσε τις θερμές του ευχές για υγεία, ευτυχία και ευημερία σε όλους τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας, τους οποίους ευχαρίστησε για την αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω τη δουλειά που ρίχνετε, τη δουλειά που κάνετε με το σύλλο τον οποίο, ο οποίος σας διακρίνει και βέβαια στέκομαι σε μια κουβέντα του Σεβασμιωτάτου και όλα αυτά γίνονται με ώρα, γίνονται με στόχο. Εκεί είναι η δουλειά μας. Εκεί μπαίνουμε εμείς, η διοίκηση, που έχει θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους, που υπηρετεί αυτά τα χρόνια ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για τον τόπο μας και που θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια με τη δική σας δουλειά, με τη δική σας στήριξη, γιατί χωρίς αυτή δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Θέλω να ευχηθώ στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά από τους συνεργάτες μας, τους εργαζόμενους, τους σκληρά εργαζόμενους εδώ στις ΣΕΡΕΣ, καλή χρονιά με υγεία και βέβαια σε όλους τους ΣΕΡΕΟΥΣ, να έχουμε μια καλή χρονιά με δύναμη, με αισιοδοξία. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ και το 2020 να βάλουμε τα δυνατά μας προκειμένου να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του τοπικού τμήματος Πολυχρόνης Κουκουζέλης, οι διευθυντές όλων των διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και πολλοί εργαζόμενοι. Εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους και σε όλες. Ελπίζω η συνέχεια, η προσπάθειά μας να είναι έτσι που να αφήσει στον κόσμο μια ωραία γεύση, να είναι πραγματικά ουσιαστική και ελπίζω ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς αλλά και της τετραετίας θα αφήσουμε ένα θετικό έργο πίσω μας. Θα είμαστε περήφανοι για αυτή τη διαδρομή. Στις επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει την τιμή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης μας, ο Απόστολος Δυτικώστας, θα είναι υποψήφιος ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και Δήμων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είμαστε και στις Βρυξέλλες, Σεβασμιότατε, η φωνή μας θα ακουστεί και εκεί και θα ακούγεται. Η ομάδα πρέπει να έχει μια στολή. Εμείς, κύριε Περιφερειάρχη, θα σας δίνουμε τη στολή. Εσείς βάλετε το κύρο σας και την διεκδίκηση την οποία διαθέτετε, προκειμένου να καταλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις Βρυξέλλες. Το φλουρί της Βασιλόπιτας έτυχε στο τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας. Χρόνια πολλά. Είχαμε σήμερα την τιμή να είναι εδώ ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Δυτικώστας. Κόψαμε την πίτα της Αντιπεριφέρειας, υπηρεσίες δηλαδή της Αντιπεριφέρειας. Εύχομαι να είναι επικοδομητικό το έργο και αυτή τη χρονιά και όπως και τις παλαιότερες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξει άνοδος και στο βιωτικό επίπεδο και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, πόσο μάλιστα εγώ θα μιλήσω για τα γεωργικά ως εντεταλμένος σύμβουλος αγροτικής οικονομίας, ας ελπίσουμε ότι και οι αγρότες μας θα πάνε καλύτερα και η οικονομία θα πάει καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς γι' αυτό, εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα καταφέρουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, στους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα αλλά και σε όλο τον κόσμο, ένα 2020 με υγεία, με ευτυχία οικογενειακή, κατομική, με λιγότερα προβλήματα και να πάνε όλα καλά μέσα στο 20.